Αύριο Σάββατο στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου διεξάγεται ο επαναληπτικός αγώνας της τρίτης φάσης του κυπέλου ανάμεσα στον Ατρόμητο και τον Ολυμπιακό Βόλου. Οι Ερυθρόλευκοι που έχουν ήδη μπει για τα καλά στο χώρο των μεταγραφών αποκτώντας Μπρέσκα και Σολάκη σκοπεύουν να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο. Στα διοικητικά δεν υπάρχει κάποια νεότερη εξέλιξη και το ενδιαφέρον έχει στραφεί στην τελευταία αγωνιστική υποχρέωση για το 2012 που είναι με τον Ατρόμητο για το κύπελο. Το 1-1 του πρώτου αγώνα αφήνει ελπίδες στη βολιώτικη ομάδα, η οποία με νίκη ή ισοπαλία με σκορ μεγαλύτερο του 1-1 θα πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Η αποστολή του Ολυμπιακού που ταξίδεψε στην Αθήνα είναι 20 μελής με τον Σούλη Παπαδόπουλο να μην αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα και να αφήνει εκτός τους δύο Βούλγαρους παίκτες, Κόλεφ και Στογιάνοφ, οι οποίοι θα αποχωρήσουν το Γενάρη από την ομάδα. Διαιτητής της συνάντησης ορίστηκε ο κύριος Αναστάσιος Σιδηρόπουλος από τα Δωδεκάνησα με βοηθούς τους Λεωνίδα Φραγκιαδάκη και Δημήτρη Βέρη από Δωδεκάνησα και Λέσβο αντίστοιχα. Τα τηλεοπτικά του Ολυμπιακού Βόλου, της Καβάλας αλλά και του Ηρακλή αναμένεται να συζητηθούν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 του μηνός. Πραγματοποιήθηκε χθες το μεταξύ η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΠΑΕ. Υπήρξε απαρτία, ωστόσο δεν συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λόγω των απουσιών των προσώπων που είχαν προταθεί για να συμμετάσχουν στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Έτσι δεν μπορούσε να γίνει συζήτηση για την συγκρότηση του νέου ΔΣ και έτσι για να μην υπάρξει αδιέξοδο αποφασίστηκε η νέα Γενική Συνέλευση να οριστεί για τις 31 Ιανουαρίου στις 7 το απόγευμα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Στο μεταξύ, την Λάρισα υποδέχεται η ομάδα νέων του Ολυμπιακού Βόλου την Κυριακή σε ξαναβολής παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής που δεν είχε γίνει στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος λόγω της απεργίας των δημοτικών υπαλλήλων. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Νεάπολης και θα αρχίσει στις 3 το μεσημέρι.